Φίλες και φίλοι, γεια σας, γεια σας. Μη μου φύγετε, γιατί εδώ θα κάνουμε καταπληκτικά πράγματα τα οποία δεν το έχετε ξαναδεί αυτό. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ρίξιμο. Διάλεξε μία κούπα. Δείτε εδώ τις κούπες. Θέλω να τις δείτε πρώτα, να τις φέρω κοντά εδώ. Κοιτάξτε εδώ κούπες, έτσι. Είναι 6 κούπες για εσάς. Βασίζονται λοιπόν στην αρχαία Αιγυπτιακή μυθολογία. Και το ερώτημα είναι, ποια κούπα θα διάλεγες εσύ? Και θα σου το εξηγήσω πολύ πολύ γρήγορα. Ποια κούπα θα διάλεγες? Αυτή είναι η 1, αυτή είναι η 2, η 3, η 4, η 5 ή η 6. Οι κούπες και στην μαγεία γενικότερα, μιλάμε και για τη θετική μαγεία, τη λευκή μαγεία και μιλάμε για το θετικό πάντα κομμάτι, παίζουν πολύ μεγάλο και ιδιαίτερο ρόλο και υπάρχουν και κάποια πράγματα και κάποια ελιξίρια, στο πούμε μαγικά, τα οποία τα δίναν στο... Καλά, και σημερινή εποχή υπάρχει, αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, που τα δίνανε παλιά, προκειμένου να αλλάξουν, αν θέλετε, το πεπρωμένο. Γιατί αυτά τα κύπελα σημαίνουν και το πεπρωμένο. Λοιπόν, γενικότερα, στην αρχαία Αίγυπτο, υπήρχε λοιπόν ότι το στοιχείο του νερού σημαίνει και το θεϊκό θηλυκό, έτσι. Η βασίλισσα της κούπας, ας το πούμε. Ή και ο βασιλιάς κούπα. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες σχετικά με τις κούπες γενικότερα και τα τελειτουργικά, ας το πούμε, τα θετικά πάντα τελειτουργικά. Σημαίνει την εγκυμοσύνη, σημαίνει τη μεγάλη μητέρα. Όμως αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Αιγύπτιοι στην κοσμογονία τη δικιά τους είναι ότι περιγράφανε και λέγανε ότι υπάρχει ένας ωκεανός, μια άβυσσος του ωκεανού, όπου εκεί πέρα είναι η θεά Νουν, η οποία χρησιμοποιεί τα νερά λοιπόν των ωκεανών αυτών, όπου από εκεί προέρχεται και η ζωή. Και επίσης κρατάει όλα τα μυστήρια. Το ερώτημα όμως εδώ πέρα είναι, ποια κούπα θα διαλέγεις εσύ ώστε να πιεις νερό, μαγικό νερό, θεϊκό μαγικό νερό, γιατί αυτό είναι το όλο story, και θα δεις τι θα αποκαλύψει η κάθε κούπα. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να το προσέξεις εδώ πέρα και πάμε λοιπόν να επιλέξεις ότι θα κάνουμε και ένα ωραίο ρίξιμο εδώ με έναν πολύ ωραίο ρουνικό σταυρό, τέτοια πάρμακα κάνουν πράγματα, και με dex, τα οποία είναι πολύ ιδιαίτερα και φανταστικά, και να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εσείς δεν το έκοψα τώρα, γιατί δεν θα το κόψω, μου πήγαινε καρδιά να κόψω, δηλαδή να σας τα κάνω κομμάτα για κομμάτα, και πάμε με το νούμερο αυτό εδώ πέρα, θέλω να το δεις, πολύ κοντά. Νούμερο 1 κύπελο. Όσοι διαλέξετε το κύπελο νούμερο 1. Λοιπόν, να τα πάω αυτά στην άκρη, να κάνω χώρο. Τώρα το βλέπετε και πώς γίνεται η δουλειά, δεν πειράζει, στο άλλο εδώ, για να μην να έχουμε το χώρο μας, για να κάνουμε την όλη διαδικασία. Λοιπόν, κύπελο νούμερο 1, είναι αυτό εδώ πέρα το κύπελο. Πάμε. Τι σημαίνει όμως το κύπελο νούμερο 1, και φίλες και φίλοι, εγώ μέχρι να ανακατεύω, εντάξει. Όπως βλέπετε έχει ένα πολύ ωραίο χρώμα, σημαίνει είναι η κούπα του θεραπευτή. Και αυτό το τρικουάζ που έχει εδώ γενικότερα, κοιτάξτε γιατί έχει λεπτομέρεια όλο αυτό εδώ πέρα, είναι η κούπα του θεραπευτή. Λοιπόν, μπορεί να δώσει πάρα πολλές δυνάμεις και στην αρχαία Αίγυπτο ήταν η κούπα η οποία θεράπευε από δηλητήρια. Εντάξει, είδατε πόσα πράγματα μαθαίνετε. Αν λοιπόν το έχεις διαλέξει αυτό, σημαίνει λοιπόν ότι έχεις μια θεραπευτική ενέργεια, ότι μπορείς να στείλεις, ας το πούμε έτσι τώρα, μπαίνουμε σε πολύ ιδιαίτερα πράγματα, μπορείς να μπεις στο παρελθόν, στο παρόν, στο μέλλον και κατά κάποιο τρόπο να το επηρεάσεις. Μιλάμε πάντα για το ανώτερο καλό και για θετικό τρόπο, έτσι. Λοιπόν, και ετοιμάζω και κάτι άλλο το οποίο είναι και αυτό συγκλονιστικό, ανάλογα με το ζώδιο, θα δείτε όμως. Θα τα δούμε όμως όταν έρθει η ώρα και η στιγμή αυτά. Κάνουμε αυτά τα όμορφα και πρωτότυπα κάνουμε εδώ στο κανάλι, οπότε κάνε και την εγγραφή σου. Μισό λεπτό γιατί μου γυρίσανε όλα αυτά εδώ πέρα ανάποδα. Κάνε την εγγραφή σου, κάνε το like σου και πάτα και τις ειδοποίησεις. Και όποιος θέλει μπορεί να γίνει και συνδρομητής, διότι εκεί κάνουμε άλλα ρηξίματα, άλλες αναλύσεις σε ένα πιο κλειστό περιβάλλον. Γιατί εκεί μπορώ να κάνω και αυτά τα οποία θέλω εγώ στο δικό μου το μοτίβο, να το πω έτσι. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τώρα να κάνουμε τον Κέλτικο Σταυρό. Λοιπόν, πάμε. Κάρτα νούμερο 1. Το παρελθόν. Γιατί είχαμε. Το παρελθόν έχει να κάνει με τον τροχό της τύχης. Μια από τις καλές κάρτες, ο Δίας κυβερνά αυτή την κάρτα, σημαίνει καρμικά γεγονότα, γύρισμα της τύχης, βεβαίως και για μια τέτοια κούπα θα σήμαινε μόνο αυτό το πράγμα. Εντάξει, έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις και το παρελθόν σου. Αυτό σου λέει εδώ πέρα, έχεις αρκετή δύναμη. Τώρα πώς γίνεται αυτό?
Okay, εντάξει, ας μην το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Πάντως υπάρχουν τρόποι και δεν εννοώ με άσχημο τρόπο, επεμβατικό τρόπο. Πάμε τώρα στην τωρινή κατάσταση, κάρτα νούμερο 2, και είναι ο διάβολος. Λοιπόν, περνάς δύσκολα. Περνάς πολλά εμπόδια. Περνάς πολλές δυσκολίες, πολλά εμπόδια. Βεβαίως το μόνο καλό που έχει αυτή η κάρτα είναι η επιμονή και η ψυχική αντοχή. Μπορεί να περνάς δύσκολα, συναισθηματικά δύσκολα, σε σχέση δύσκολα, σε συνεργασίες δύσκολα, δύσκολες καταστάσεις, αλλά πάμε να δούμε τι θέλει να σου πει η κάρτα για το μέλλον. Και η κάρτα για το μέλλον το 9 κούπα. Okay, εντάξει, πολύ καλό αυτό. Εδώ λοιπόν αυτό που σου λέει για την πρώτη, για την πρώτη κούπα και, και το παρελθόν σου και αυτά εδώ πέρα, αυτή είναι και καρμική κάρτα που σημαίνει και παρελθόν. Εντάξει. Έχει να κάνει με τον αριθμό 15, ο αριθμός 6 που έχει να κάνει και με το παρελθόν και με τις σχέσεις. 9 κούπα έρχεται λοιπόν, κύπελο έτσι, έρχεται λοιπόν να σε σώσει, να σε λυτρώσει. Άρα έχεις τη δύναμη με την ενέργεια της Σελήνης, της νέας Σελήνης και με την ενέργεια των ηχθείων και με την ενέργεια γενικότερα του συναισθήματος, της δύναμης, της κούπας γενικότερα, να ευχηθείς και να φέρεις θετικές διατυπώσεις και θετική ενέργεια στη ζωή σου. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Σημαίνει ότι έχεις τη δυνατότητα. Αυτή η κούπα δηλαδή συμβολικά μπορεί να σου δώσει το θεραπευτικό κομμάτι, γιατί μιλάμε για θεραπεία εδώ, και να σε λυτρώσει και να σου δώσει πράγματα και επιθυμίες που θέλεις εσύ. Πάμε να δούμε ποιες είναι λοιπόν οι επιδράσεις γενικότερα. Εδώ είναι η κάρτα των επιδράσεων. Είναι αυτό που έρχεται και σε σταυρώνει. Και είναι πάλι είναι το 8 κούπα. Αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, Ποσειδώνας είναι ο Ποσειδώνας του Συχθείς. Είναι η 3-1 εδώ του Ποσειδώνα. Ποσειδώνιες ενέργειες. Το 8 κούπα σημαίνει να φύγω. Ίσως να φύγω από μια δύσκολη κατάσταση. Ίσως να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου. Να προχωρήσω. Να αγωνοήσω ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες με δεσμεύουν με αρνητικό τρόπο και να προχωρήσω στη ζωή μου. Άρα μιλάμε, βρίσκω δύναμη και προχωράω. Ξεπερνάω τα εμπόδια. Πολύ καλό και αυτό. Η επόμενη κάρτα λοιπόν είναι τι επιδράσεις υπάρχουν και ένα πιθανό αποτέλεσμα για το μέλλον, να το πούμε, εντάξει, το οποίο είναι το 10 μπαστούνι, είναι, εντάξει, είναι ευθύνες. Είναι ο ήλιος, είναι στον τοξότη, εντάξει, έχεις και ο ήλιος ο οποίος βοηθάει, είναι ο τοξότης, αλλά είναι οι αρκετές ευθύνες. Είναι θετική κάρτα. Το 10 μπαστούνι σημαίνει αρκετή δύναμη, αρκετή ενέργεια, άρα βρίσκω αρκετή ενέργεια, θετική δύναμη, θετική ενέργεια που λέει εδώ, σκεπάζω και τον διάβολο και προχωράω λοιπόν στη ζωή μου με θετικό τρόπο και φέρω τις αλλαγές τις οποίες θέλω και βάζω και στόχους και δύναμη. Και ένα πιθανό αποτέλεσμα το οποίο θα σου έρθει είναι ο Άσος Πεντάκτηνος. Νέα ξεκινήματα. Εντάξει. Πολύ καλή κάρτα. Ο Άσος Πεντάκτηνος μιλάει πάντα για κάτι καινούριο και πρακτικό και ρεαλιστικό και επαγγελματικό, θα έλεγα. Ίσως και ένα καινούριο ξεκίνημα στα επαγγελματικά που μπορεί να σου δώσει ένα άνοιγμα δηλαδή, ή επίσης σε ύλη δηλαδή, να ξεκινήσεις πράγματα, μια δικιά σου εταιρεία, μια καινούρια συνεργασία, μια καινούρια γνωριμία που μπορεί να σου δώσει πολύ όμορφες δυνατότητες, μια καινούρια δουλειά, να φύγεις να κάνεις ή ό,τι, εν πάση περιπτώσει, ό,τι σε δυσκολεύει. Ο διάβολος έχει περικυκλωθεί από πάρα πολύ θετικές κάρτες και από πάρα πολύ θετικά πράγματα. Εντάξει. Αυτό κρατάμε υπόψη μας. Πολύ ωραίο άνοιγμα. Το πρώτο λοιπόν κύπελο που είναι και της θεραπείας μας φέρνει σε ένα πάρα πάρα πολύ θετικό άνοιγμα λοιπόν. Το βάζουμε λοιπόν στην άκρη και πάμε στο δεύτερο κύπελο έτσι. Λοιπόν, δεύτερο κύπελο. Θέλω να το δεις. Το δεύτερο κύπελο πολύ ιδιαίτερο και αυτό. Δες το, αυτό είναι το δεύτερο κύπελο. Θέλω να το δεις. Έχει συμβολισμούς, πολλά σύμβολα πάνω του. Πολύ ιδιαίτερη γραμμοδιαμόρφωση, ας το πούμε. Εντάξει. Πολύ ιδιαίτερο και αυτό. Είναι πολύ περίεργο αυτό το κύπελο και οι άνθρωποι είναι δύσκολο να σε καταλάβουν. Αυτό σημαίνει, έτσι. Είναι ένα αιγυπτιακό σύμβολο το οποίο έχει ιερογλυφικά και σημαίνει λοιπόν ότι μπορείς να ελέγξεις τις δυνάμεις του χάους, πρόσεξε τι λέω τώρα εδώ, διότι έχεις ένα πολύ πειθαρχημένο μυαλό. Μπορείς λοιπόν να ξεκινήσεις ώστε να ανοίξεις, μπορεί αυτό το κύπελο, μάλλον αυτή η δύναμη που έχεις εσύ, να ανοίξεις όλες εκείνες τις εσωτερικές δικές σου προσωπικές δυνάμεις και δυνατότητες. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος βεβαίως δεν λες όλα σου τα μυστικά, τα κρατάς για σένα. Αυτό είναι καλό, δεν είναι καθόλου κακό. Και είναι το σύμβολο με τα ιερογλυφικά. Κράτα το αυτό, διότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, διότι στις 13 Ιουλίου
θα ανεβάσω και ένα άρθρο, όχι στις 13 Σιλόθελη, ίσως λίγο νωρίτερα, στο οποίο θα εξηγεί πάρα πολύ εκεί για τα ιερογλυφικά. Παίζει μεγάλο ρόλο, συντονίζεσαι με κάτι για κυνηγίδες, πώς πάμε και μπροστά κιόλας. Λοιπόν, οπότε θα το. Μάλιστα. Μία κάρτα που πέφτει από μόνη της είναι και ο Άσος Κυπέλων. Φοβερό. Κάνουμε για τα κύπελα και πέφτουν οι Άσοι Κυπέλων. Άσος Κυπέλων, συναισθηματική κάρτα, ξεκίνημα, δυνατότητες, καινούρια ξεκινήματα στο συναισθηματικό τομέα. Πολύ καλή κάρτα γενικότερα. Τύχη, ευλογίες. Σημαίνει και ερωτισμός, σημαίνει και ρομαντισμός, σημαίνει και νέες γνωριμίες ή γνωριμίες με ανθρώπους γενικότερα που θα σε βοηθήσουν και συναισθηματικά να σταθείς. Εντάξει, πάμε όμως τώρα λοιπόν να κάνουμε το άνοιγμά μας όσο αναφορά γι' αυτό εδώ. Λοιπόν, να κάνουμε το ρουνικό, τον ειδικό ρουνικό σταυρό. Ένα λεπτό μόνο θα μου δώσεις. Λοιπόν, και πάμε να δούμε. Παρελθόν, έτσι. Το παρελθόν σου είναι το 3 μπαστούνι. Δεν είναι άσχημη κάρτα, είναι ονειρεύεσαι πολλά πράγματα, συντονίζεσαι λοιπόν με τη Σελήνη, νέα Σελήνη λοιπόν εδώ, αλλά και πανσέλινος, εντάξει, αυτό είναι το μυστικό μήνυμα εδώ, καλή κάρτα, τρία μπαστούνι, ευτυχία, θες τη χαρά κατά κάποιο τρόπο, να προχωρήσεις νέα σχέδια στο παρελθόν σου, από το παρελθόν το οποίο σε ακολουθούν, μπορεί να σημαίνει, το βάλω εδώ, μπορεί να σημαίνει και όνειρα, ρε παιδί μου, τα οποία είχες, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Ποια είναι η τωρινή σου κατάσταση? Και η τωρινή κατάσταση είναι πάλι κύπελα, δύο κούπα. Πολύ καλό. Καλή επικοινωνία, καλή συνεργασία, ευτυχία, επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα είναι καλή κάρτα. Δύο κούπα είναι καλή κάρτα. Μπορεί να μου πεις, δεν έχω αυτή τη στιγμή κανέναν ή είμαι μόνος μου ή μόνη μου. Μπορεί να σημαίνει τον εαυτό μας, έτσι, ή με τους φίλους μας, ή με την οικογένειά μας καλή επικοινωνία. Με τους ανθρώπους οι οποίοι μας αγαπάνε, εντάξει. Δεν είναι απαραίτητο και απόλυτο να είναι μόνο με ερωτικό κομμάτι. Άρα είναι πολύ καλό αυτό. Πάμε. Ποιο είναι λοιπόν μια μελλοντική κάρτα και είναι άλλος άσος εδώ πέρα, άσος πεντάκτηνο. Πολύ καλό. Νέα επαγγελματικά ξεκινήματα, νέα ξεκινήματα με ρεαλισμό, να μας ανοίξουν νέες πόρτες, να ανοίξουν νέες ρεαλιστικές πόρτες, συγγνώμη, νέα όμορφα πράγματα. Πολύ καλό και αυτό. Μπες λοιπόν σε αυτή την όμορφη ροή των πραγμάτων, η οποία σου ανοίγονται νέοι όμορφοι ορίζοντες. Ένα, δύο, τρία, έτσι. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι τι σε σταυρώνει, τι έρχεται στα πόδια σου, ποιες είναι εκείνες οι επιρροές. Και είναι το 10 κούπα. Εδώ βγαίνει η κάρτα της οικογένειας κυρίως και θέλω να το δεις, σκυλιά, γατιά, παιδιά, άνθρωποι, ευτυχίες, οικογένεια, δεν ξέρω τι. Μπορεί να μου πεις, μα δεν τα πάω καλά με την οικογένειά μου, μπορεί ένα μήνυμα να αρχίζει να πηγαίνεις καλά. Μπορεί να σημαίνει τσακώθηκα με ένα φίλο μου, μήπως σημαίνει να τα βρεις λοιπόν με ένα φίλο σου. Σημαίνει ότι χώρισα αυτά, μήπως σημαίνει μια επανασύνδεση με κάποιο τρόπο. Σημαίνει επίσης ότι έχω και μάλλον... Ζητάω στη ζωή μου σαν επίρροη οτιδήποτε κάνει καλό στην ψυχή μου και στο συναίσθημά μου και στον κόσμο μου, τον εσωτερικό μου. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα πιθανό θετικό πάντα αποτέλεσμα, το οποίο, ρε παιδιά, τι όμορφα πράγματα που βγαίνουν εδώ πέρα. Λοιπόν, είναι οι εραστές. Οι επιλογές, η όμορφη δέσμευση, η ευλογία από τον άγγελο αυτό εδώ πέρα από πάνω, ένας γάμος, μπορεί να είναι μια επισημοποίηση μιας σχέσης. Γενικά σημαίνει να βρω την αρμονία στη ζωή μου και μόνο θετικά πράγματα να φέρω στη ζωή μου και είναι αυτή η δύναμη που βγήκε προηγουμένως που έχεις να φέρεις αρμονία και αγάπη στη ζωή σου. Αυτό και αν είναι θαύμα και αρμονία. Αυτό και αν είναι δύναμη. Αυτό και αν είναι ομορφιά στη ζωή μας γενικότερα, έτσι. Και ένα πιθανό αποτέλεσμα το οποίο μας έρχεται και είναι ο τρελός. Νέα ξεκινήματα βγαίνει και εδώ πέρα. Ρίσκο παίρνουμε στη ζωή. Προχωράμε. Ακόμα και αν φαίνεται εδώ ότι η ζωή είναι λίγο περίεργη, θέλει και ένα ρίσκο, θέλει και λίγο τρέλα, θέλει και λίγο να πάρουμε αποφάσεις, θέλει και λίγο να προχωρήσουμε, να κάνουμε τη δική μας ιστορία, τα δικά μας πράγματα. Την ομορφιά της ζωής μας λοιπόν και φυσικά ο τρελός σημαίνει και δεν σου δίνει και χρόνο λίγο. Δηλαδή, όποτε το αποφασίσεις, όποτε εσύ νιώσεις καλά, όποτε εσύ θέλεις. Αλλά η ολοκλήρωση είναι τέλεια, λουκούμι δηλαδή. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Είδατε τι όμορφα, Τι όμορφα πράγματα. Θα μαζεύω, φίλες και φίλοι. Ετοιμαστείτε λοιπόν τώρα, το βάζω εδώ εγώ, για το τρίτο κύπελο. Να το δείτε κοντά.
Τρίτο κύπελο. Προσέξτε πόσο ιδιαίτερο είναι. Ίσως θυμίζει λίγο και λίγο εκκλησία, ε. Κύπελο ίσως λίγο εκκλησίας. Δεν έχετε άδικο, διότι φυσικά θα είναι Αιγυπτιακά κύπελα. Αυτό λέγεται το κύπελο της θεουργίας. Θεουργίας, το ξαναλέω για να μην σας μπερδέψω, ε. Είναι το κύπελο που σε φρένει πολύ κοντά στο Θεό. Επειδή αυτό ακούγεται λίγο υπερβολικό, ακούγεται λίγο περίεργο από αρκετό άτομο χρόνο, γιατί μην ξεχνάμε ότι. Και δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Αυτό το λέει και η ιστορία. Πολλά από το χριστιανικό μας κομμάτι, από τα δόγματα, υπάρχουν προσμίξεις και από αρχαία Ελλάδα και από αρχαία Αίγυπτο. Η τριαδικότητα, ας πούμε, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που λέμε Πατήριος και Άγιο Πνεύμα, έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο. Υπήρχε από τον ορφισμό και πίσω, υπήρχε και στην αρχαία Αίγυπτο, λοιπόν. Δεν σημαίνει τώρα ότι πάμε να αλλάξουμε τώρα εδώ κάποια πράγματα προς Θεού, δεν τα προσεγγίζουμε αυτό το σκεπτικό, αλλά θέλω να σας πω όμως ότι εδώ υπάρχει το τρίπτυχο. Γι' αυτό είναι και θεουργικό. Που σημαίνει αυτή η θεϊκή τριπλότητα, ας το πούμε, και αυτό το κύπελο σου δίνει καθαρότητα σκέψης, δύναμης και ιερού ρόλου στη ζωή σου. Και δεν είναι τυχαίο, διότι έχεις επιλέξει τις ειδικές Πυθαγόριες, αυτές είναι οι ειδικές Πυθαγόριες κάρτες, έτσι. Λοιπόν, αριθμολογικές Πυθαγόριες κάρτες που θα ρίξουμε, οι πολύ σπάνιες, ιδιαίτερες, μυστικιστικές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν στην Ελλάδα, αυτό δεν το γνωρίζω γιατί τις πήρα από το εξωτερικό εγώ. Τέτοια τρελά έχουμε, τι να κάνουμε, λοιπόν. Γιατί ο Πυθαγόρας ήταν αυτός ο οποίος είχε επηρεαστεί από ορφισμό, ήταν μύστης ιερέας σε όλα τα ιερατεία εκείνης της εποχής και ήταν ο μόνος τότε Έλληνας ο οποίος είχε μοιηθεί και στα μυστήρια της αρχαίας Αιγύπτου. Γιατί οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν δεχόντουσαν κανέναν εξωτερικό παράγοντα, δηλαδή να πάει ένας από μια άλλη χώρα. Μόνο τον Πυθαγόρα δέχτηκαν και αυτό φανταστείτε για με ποια τιμή και λόγο και ποια πνευματικότητα. Ελάτε τώρα εδώ να δούμε τώρα. Της θεουργίας λοιπόν, του ιερού ρόλου, της καθαρότητας, της πνευματικής καθαρότητας και βγαίνει βεβαίως και το 7, δεν είναι τυχαίο που βγαίνει το 7 μπαστούνι, το οποίο δείτε, το, την καθαρότητα, τη δύναμη, πώς λάμπει, πώς υπάρχει το ιερό σύμβολο μέσα, τα ιερά σύμβολα, πώς υπάρχουν τα τσάκρας εδώ πέρα, να το πω έτσι, ή αν θέλετε, οι σφαίρες, οι ιερές σφαίρες, ας το πούμε. Το 7 μπαστούνι γενικότερα, επειδή βγήκε από μόνο του, σας μιλάει λοιπόν και για κληρονομικό χάρισμα, θεϊκό χάρισμα. Σας έχει δοθεί και το χάρισμα της ανάλυσης, αλλά και της υψηλής ενέργειας. Πάμε όμως τώρα να το δούμε ακόμα πιο, λοιπόν, ακόμα πιο ιδιαίτερο και έχεις το χάρισμα επίσης να μετακινήσει μεταξύ ανθρώπινης ζωής, ας το πούμε, κόσμου, αλλά και πνευματικού κόσμου. Επικοινωνία. Κάτι σαν medium. Πάμε τώρα, λοιπόν, ένα λεπτό τώρα, να πάμε να δούμε το, πώς το λέμε, να κάνουμε το ειδικό ρουνικό σταυρό, παρελθόν, ποια είναι η κατάσταση από το παρελθόν, και είναι ένα 8 κυπέλων, okay. Έχεις φύγει, εντάξει, είσαι σε μια μοναξιά, ίσως ψάχνεις να βρεις τη δική σου διαδρομή στη ζωή, τα δικά σου πράγματα, είναι αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο, ευτυχισμένη, έχεις πετύχει πολλά πράγματα στη ζωή σου, αλλά και πολλά πράγματα, λίγο σαν να σου διαφεύγουν, ξεφεύγουν από τη ζωή. Αλλά αυτές είναι οι εμπειρίες της ζωής, έτσι. Πάμε τώρα στην τωρινή κατάσταση και έχει βγει μία βασίλισσα κυπέλου, μία βασίλισσα κούπα. Το κούπα, οι κούπες εδώ πάνε και έρχονται. Η βασίλισσα κούπα, είσαι λοιπόν ένα άτομο, είτε άντρας είτε γυναίκα. Αν είσαι άντρας μπορεί να υπάρχει και μια γυναίκα που σε επηρεάζει. Αν είναι, επίσης μπορεί όλο ο αστρολογικός σου χάρτη να έχει πολύ νερό μέσα και να σε επηρεάζει. Δεν είναι κακό, καλό είναι. Έχεις τη δυνατότητα λοιπόν αυτής της μετακίνησης από σε διάφορους κόσμους, γιατί η βασίλισσα κούπα αυτό είναι ο χαρακτηριστικό της, έτσι. Μπορεί και επικοινωνεί και με το βασίλειο των ανθρώπων και με το βασίλειο του άλλου κόσμου. Μεγάλη διέστηση και μεγάλη δυνατότητα όσον αφορά στο κομμάτι του ενστίκτου και της διέστησης. Ποια είναι η μελλοντική, ας πούμε, κατάσταση και είναι μια βασίλισσα ξυφών. Εντάξει, η βασίλισσα ξυφών είναι αυτή η οποία είναι πολύ ξεκάθαρη, άρα σημαίνει ότι ξεκαθαρίζω πολλά πράγματα στο μέλλον μου. Βάζω μία τάξη, έτσι, και το βάζω και με μία δύναμη, έτσι, και πολλές φορές και με μία έτσι αποφασιστικότητα που
μπορεί και λίγο να είναι και διαφορετική η φύση από αυτή εδώ πέρα τη Βασίλισσα. Ή μπορεί να έχει και ένα πρόσωπο που να σε βοηθήσει, έτσι. Να σε βοηθήσει να τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Και προσοχή σε θέματα δικαιοσύνης, να είσαι δίκαιος άνθρωπος. Πάμε τώρα να δούμε τι είναι αυτό που σε επηρεάζει. Και είναι, εντάξει, είναι απίστευτο, βγαίνουν οι άσοι, πέφτουν. Λοιπόν, άσου σκούπα. Ξεκίνηματα, δες εδώ και τον όμορφο συμβολισμό, είναι το κρυφό ποτήρι του Πυθαγόρα, έτσι. Γιατί υπήρχε και τέτοιο ποτήρι. Λοιπόν, και σου δίνει τη δυνατότητα νέων πραγμάτων, είναι αυτό που έρχεται σε σταυρώνει στα πόδια σου, δηλαδή θα το βρεις μπροστά σου αυτό. Είναι θετικές δονήσεις γενικότερα, πολύ θετικό, πολύ όμορφα νέα ξεκινήματα έρχονται, σε σταυρώνουν. Αρκεί να το επιτρέψεις και να το ξεκαθαρίσεις μέσα σου και να το αποφασίσεις. Πάμε τώρα στο επόμενο, ποια είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, και έχει βγει ο τρελός. Εδώ λέγεται ιδιώτηση. Είναι μια, ξέρετε, αυτές οι κάρτες είναι πολύ παλιές και έχουν μια άλλη αποτύπωση. Μην σας κάνει εντύπωση, είναι ο τρελός. Είναι αυτός ο οποίος τώρα πρέπει να προσέξει και τα φίδια στο δρόμο του, Διότι υπάρχουν και παγίδες λοιπόν σε αυτές τις διαδρομές που ξεκινάμε. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μας παγιδέψουν. Οι οποίοι αυτοί εδώ πέρα, σαν η γάτα τίγρης που είναι, δεν είναι τυχαία που πάει πάνω στο πόδι, γιατί εδώ είναι γάτα. Θέλει να μας εμποδίσει λίγο. Ή μία εδώ πέρα ένα φίδι που έρχεται και είναι προσοχή, μην το πατήσεις γιατί έχει δηλητήριο και θα δηλητηριαστείς. Πηγαίνουμε και παίρνουμε ρίσκα λελογισμένα που λένε και προχωράμε προσοχή, αλλά είναι μία από τις πολύ καλές κάρτες και μας λέει ότι ξεκίνα εσύ να κάνεις αυτά τα οποία θέλεις ρε παιδί μου, ό,τι και να είναι. Σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν ξέρω, συναισθηματικό, τι σε κάνει χαρούμενο, βρες το έτσι, βγες και κάντο, στόχους κτλ. Και το επόμενο είναι ένα πιθανό θετικό αποτέλεσμα, 8 ξυφών. Εντάξει, το 8 ξυφών γενικότερα είναι, το πιθανό αποτέλεσμα σου λέει εδώ πέρα είναι αποφεύγω τις παγίδες του μυαλού. Το μέλλον σου λέει εδώ πέρα το αποτέλεσμα είναι θα αποφύγω, θα τα καταφέρω να αποφύγω τυχόν παγίδες του μυαλού και να αυτοεγκλωβιστώ και να μπω σε φυλακή ενώ του μυαλού με τις σκέψεις ή να νομίζω ότι είμαι παγιδευμένος και δεν μπορώ να προχωρήσω στη ζωή μου, έτσι. Αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα. Πολλές φορές δεν λέμε δεν είμαι ικανός, δεν θα τα καταφέρω, σιγά μην γίνει αυτό για μένα. Όλα στραβά μου πάνε, σιγά μην ο Θεός ευλογήσει εμένα. Εντάξει, αυτά είναι παγίδες του μυαλού. Και θέλει μια αλλαγή, mentality που λένε, μια αλλαγή με το πώς σκεφτόμαστε. Μεγάλο μήνυμα, σας το λέω έτσι. Πολύ ωραίο και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, να το προχωρήσουμε, να το μαζέψουμε. Ωραία. Και να πάμε στο επόμενο... Ένα λεπτό. Λοιπόν, να πάμε. Λοιπόν, στο επόμενο κυπελάκι μας, το οποίο είναι το κυπελάκι νούμερο 4. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι. Ιδιαίτερο κύπελο, πολυχρωματικό, χαμηλό, έχει πολλά σύμβολα, όμως τι συμβολίζει? Συμβολίζει τα 4 στοιχεία, φίλες και φίλοι. Γη, νερό, αέρα, φωτιά. Αυτό το κύπελο συμβολίζει τη δύναμη των 4 στοιχείων, τα οποία όταν ανακατευθούν μπορούν να γίνουν η δύναμη του ενός. Φοβερό, έτσι. Δείτε το λοιπόν εδώ, δείτε πώς εσείς συνδέεστε σε ένα άλλο επίπεδο, πιο ψυχολογικό, και δείτε τι μυστήρια μπορεί να σας αποκαλύψει και κυρίως στο κομμάτι της φαντασίας, έτσι. Μπορείτε λοιπόν εδώ εσείς να συντονιστείτε με αυτό το κύπελο και να καταλάβετε ότι μπορεί να πετύχετε στη ζωή σας πολλές αλχημικές καταστάσεις. Είναι κατά κάποιο τρόπο αυτό λέγεται το κύπελο των στοιχείων. Και με αυτό μπορείτε να πετύχετε, ανακατεύοντας αυτά τα 4 στοιχεία, πολλά πράγματα. Κατά κάποιο τρόπο είστε λίγο μάγος, έτσι, αλχημιστής, αλχημίστρια. Και αυτό δεν αφορά μόνο, όταν λέμε αλχημιστής, και στην αστρολογία και στα ταρό και τώρα αυτό που κάνουμε, είναι και ένα συμβολισμός. Μιλάμε και με συμβολισμούς, έτσι. Αλχημιστής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταφέρνει και μας ηρεμεί. Αλχημιστής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταφέρνει και βγάζει τον καλύτερό μας εαυτό. Αλχημιστής είναι ο άνθρωπος που μας κάνει και τον ερωτευόμαστε. Εντάξει, αλχημιστής είναι και ο άνθρωπος ο οποίος μέσα από συνεργασία νιώθουμε, παίρνουμε υποστήριξη. Εντάξει, δεν είναι μόνο σε ένα επίπεδο, σε πολλά πράγματα. Αλχημιστής είναι αυτός που μας κάνει και αισθανόμαστε σίγουροι, σίγουρες να προχωρήσουμε. Μας δίνει δύναμη, μας δίνει αισιοδοξία, να προχωρήσουμε στη ζωή μας, να καταφέρουμε πράγματα, να κάνουμε όλα αυτά. Και πάμε τώρα να δούμε, μισό λεπτό εδώ,
Το παρελθόν που σε επηρεάζει βεβαίως, έτσι, και το παρελθόν το οποίο βγαίνει είναι το 6, το ποιο είναι αυτό εδώ, το 6 ξυφών. Λοιπόν, το 6 ξυφών, μισό λεπτό παιδιά, όχι λάθος. Ναι, μισό λεπτό, όχι, αυτό λοιπόν εδώ μας συμβολίζει. Λοιπόν, αυτό εδώ μπερδεύτηκα, μας συμβολίζει όχι το 6 ξυφών, μας συμβολίζει τους εραστές. Σχέσεις, συνεργασίες όμορφες, κυρίως ερωτικά πράγματα, αλλά και ένας μεγάλος έρωτας. Ίσως στο παρελθόν εσείς βιώσατε έναν μεγάλο έρωτα, γιατί έχει βγει στο παρελθόν. Είναι καλό όμως αυτό. Ξέρετε τι είναι να νιώθεις, τι εμπειρία είναι να νιώθεις τον μεγάλο έρωτα. Αυτό και αν είναι μεγάλη ευλογία, αυτό και αν είναι αλχημική κατάσταση. Δεν έχει σημασία αν κατέληξε, δεν κατέληξε, ήταν θετικό, αρνητικό, τσακωθήκατε, πλακωθήκατε, κάνατε. Το γεγονός ότι εσύ ερωτεύτηκες, είτε άντρας είτε γυναίκα, ερωτεύτηκες όμως, χτύπησες τα μούτρα σου, αξίζει να καταστραφείς για έναν μεγάλο έρωτα. Το λέει και το τραγούδι. Για να είναι πολύ αξίζει να καταστραφείς για έναν έρωτα που αγαπάς, πώς το λέει κτλ. Λοιπόν, έτσι γίνεται. Αξίζει λοιπόν, άξιζε τον κόπο. Πάμε λοιπόν τώρα στην τωρινή κατάσταση. Να δούμε και την τωρινή κατάσταση. Είναι ο μάγος. Okay. Εντάξει, γνωρίζεις πώς θα προχωρήσεις, έχεις τη δυνατότητα τη μαγική να φέρεις τη μαγεία στη ζωή σου, να καταφέρεις πολλά πράγματα, να αλλάξεις, να μάθεις και να προχωρήσεις, διότι ξέρεις πλέον, ξέρεις. Και όταν λέω να προχωρήσεις, εννοώ σε όλα τα επίπεδα. Γιατί ο μάγος ως διαμαγείας ελέγχει και τα τέσσερα στοιχεία. Και τα ξύφη, και το πεντάκτηνο, και την κούπα, και τον μπαστούνι, Όλα τα ελέγχει ο μάγος, όλα τα γνωρίζει. Συμβολίζει ακριβώς αυτό το κύπελο το οποίο έπεσε. Απόλυτα συμβατό, γνωρίζεις, ξέρεις πώς θα τα καταφέρεις. Αλχημιστής και αυτός εδώ πέρα, αλχημίστρια, ναι. Ξέρεις λοιπόν. Πάμε τώρα μια μελλοντική κατάσταση και είναι ένα 6 κούπα. Πάλι το 6 ρε παιδιά. Και στο μέλλον το 6 κούπα. Φέρνω αρμονία στη ζωή μου. Φέρνω πράγματα τα οποία μου αρέσουν. Συναντώ ανθρώπους με τους οποίους συμφωνώ. Ζω την αγάπη, φέρνω, φροντίζω, κάνω όλα αυτά τα όμορφα. Έλα, το έχεις, είναι πολύ καλή κάρτα. Οι 6 κούπα και εδώ, οι εραστές εδώ πέρα, το 6 κούπα συνδυάζονται και φυσικά σου μιλάει για αγάπη. Το μεγαλύτερο για σένα αγαθό που πιστεύεις κιόλας και μέσα σου είναι η αγάπη. Η μεγαλύτερη ευλογία είναι η αγάπη. Τελείωσε. Για σένα, έτσι. Για άλλους μπορεί να είναι άλλα πράγματα. Για σένα είναι η αγάπη και ο έρωτας. Και όλα τα υπόλοιπα του έρωτα. Ο ρομαντισμός, έτσι, λοιπόν. Ποιες είναι οι επιρροές, λοιπόν. Και οι επιρροές είναι πάλι βαρκάρα εδώ. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Εδώ είναι το 6 μπαστούν είναι εδώ. Πάλι βαρκάδα. Τι γίνεται, πού πάτε. Δεν είναι ξυφών. Όχι, μπαστούν είναι. Για κάτσε να δω. Μην έχω κάνει λάθος πάλι εδώ πέρα. Μπερδεύτηκα, ρε παιδί μου. Μπερδεύομαι λιγάκι. Δεν είναι κακό. Συμβαίνει, λοιπόν. Για να δω κάτι. Ναι, όχι, λοιπόν, είναι το... Ναι, είναι το 6 μπαστούνι, μη είπαμε και εμείς τώρα, μην μπερδευτώ, μπαστούνι, ξεκάθαρο, εντάξει, λοιπόν. 6 μπαστούνι, πάνε βαρκάδα, λοιπόν, εδώ. Το 6 μπαστούνι, βέβαια, στα κλασικά ταρό έχει μια άλλη αποτύπωση, αλλά εδώ όμως σημαίνει ενέργεια, σημαίνει φροντίδα, σημαίνει σε προσέχω, σημαίνει σε βλέπω. Και τι μαγικό, έχουμε 3 εξάρια κάτω, όχι, δεν είναι διαβολικά. Το 666 και τα λοιπά δεν είναι διαβολικό, ίσα ίσα. Εδώ τα 3 εξάρια σημαίνει να βρεις την απόλυτη αρμονία, την απόλυτη αγάπη, την απόλυτη ευλογία στη ζωή σου. Έλα, συγκλονιστικό, έτσι δεν υπάρχει. Λοιπόν, ένα πολύ πιθανό θετικό αποτέλεσμα που βγαίνει είναι το, εδώ είναι το 7 ξυφών, μάλιστα. Το 7 ξυφών είναι στρώνο τραπέζι και τους περιμένω, Φίλοι, ναι, μεν υπάρχουν, πρόσεξε. Το θετικό είναι αποφεύγω παρεξηγήσεις. Αποφεύγω λόγια τα οποία μπορούν να δυσκολέψουν τους ανθρώπους ή να τους φέρουν σε δύσκολη θέση ή να τους απογοητεύσουν ή δεν ξέρω τι άλλο ή να τους στεναχωρήσουν. Τα αποφεύγω αυτά τα πράγματα. Μπαίνω σε θετική κατάσταση και τους καλώ όλους μαζί να περάσουμε όμορφα. Η ομορφιά της ζωής, όχι σε παρεξηγήσεις, γιατί μπορείς να παρεξηγηθεί, έτσι, ή να παρεξηγέσαι. Όχι σε αυτό, όχι σε αρνητισμό. Το 7 σημαίνει επίσης, έχεις και ευλογία. Το 7 σημαίνει επικοινωνία και επικοινωνώ πάντα θετικά την αγάπη μου και το σεβασμό μου στους ανθρώπους. Αυτό. Και πάμε τώρα και ένα πιθανό αποτέλεσμα. Όλα, αλλά
Ο ανόητος, ο τρελός, ο οποίος προχωράει εδώ, ε, πάλι εδώ πολύ όμορφα πράγματα, νέα ξεκινήματα. Παίρνω ρίσκο για νέα ξεκινήματα. Τι με νοιάζει τώρα αυτό, πέρα, εγώ θα ξεκινήσω και θα πάω όπου μπορώ να βρω. Και πρόσεξε εδώ, ένα περιστέρι μπαίνει ακριβώς κατά τον Ιαπατήση, γιατί είναι η Θεία Ευλογία. Σαν να σου λέει, πήγαινε εσύ και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Θα σου δώσει ό,τι χρειαστεί στην κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσεις. Ό,τι και να είναι αυτό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο άνοιγμα. Το οποίο έχει τρία εξάρια. Έχει το μάγο που συντονίζεται με αυτό κτλ. Έχει και το εφτάρι, το οποίο είναι και ευλογίες, είναι και κληρονομικό χάρισμα, είναι και 7 γενναίες πίσω που έχει πράγματα πολλά. Έχει και το χάρισμα εδώ πέρα, το 7 ξυφών, έχει και το χάρισμα της θεϊκής σκέψης, ας το πούμε. Της θεϊκής ανάλυσης, κατά κάποιο τρόπο, αν μπορείς να με καταλάβεις, δηλαδή να αναλύσεις την κατάσταση και να καταλαβαίνεις από πίσω τι υπάρχει. Να καταλαβαίνεις την αλχημία, να αναλύσεις την αλχημία από πίσω και να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αλλά τρία εξάρια είναι ή το υπέρτατο, η υπέρτατη αγάπη, η υπέρτατη ομορφιά, η υπέρτατη αρμονία. Αυτό είναι που σου αποκαλύπτει αυτό το κύπελο, ε. Και η αρμονία είναι πολλά στη φύση, στους ανθρώπους, στην αγάπη. Η αγάπη μπορεί να είναι τα παιδιά μας, μπορεί να είναι οι φίλοι μας, μπορεί όλα αυτά. Α? Έχει το υπόψη σου. Πάρ' το σαν μήνυμα. Είναι πολύ, πολύ ελπιδοφόρο και πολύ όμορφο. Λοιπόν, το μαζεύουμε. Ε, καλά. Τι όμορφα πράγματα κάνουμε, ρε παιδιά. Εντάξει τώρα. Φοβερό. Πάρα πολύ όμορφο. Εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Πάμε τώρα να μας πάρω αυτή το deck καρτών. Και να σας πάω λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο πέμπτο μας, το οποίο τι είναι πέμπτο, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι το κύπελο λοιπόν, τι κύπελο σας κάνει, αυτό εδώ έτσι, αυτό εδώ πέρα το κύπελο. Είναι το κύπελο του medium, είναι το κύπελο του διάμεσου, ναι. Έχεις τη δυνατότητα να μπορέσεις να αντιλαμβάνεσαι και να βλέπεις περισσότερο από αυτά που βλέπει το μάτι. Και φυσικά μπορείς να βλέπεις και άλλα πράγματα κάτω από αυτά που βλέπει μόνο το μάτι, έτσι. Είσαι μία γέφυρα μεταξύ του υλικού κόσμου και του πνευματικού κόσμου και μπορείς να φέρνεις άνετα και να διαχειρίζεται και τα δύο μηνύματα. Βεβαίως, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί και πολύ μεγάλη προσοχή, διότι εδώ αυτό το κύπελο φέρνει και ένα θέμα. Και θα σου το εξηγήσω. Πολλές φορές ο κόσμος μεταξύ ανοιχτού κόσμου που είναι εδώ και του πνευματικού κόσμου μπορεί να κρύβει και παγίδες. Αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και μια παγίδα είναι η απάτη. Δηλαδή, είμαι medium, αλλά παίρνω τρελά λεφτά, αλλά εξαπατώ τον κόσμο. Λέω τώρα, έτσι γενικά, είναι γενικό. Λοιπόν, ή αυτοβαφτίζομαι medium και λέω, α, μπορώ να δω παιδιά, να επικοινωνήσω με το τάδε πνεύμα, με τον τάδε άνθρωπο και τα λοιπά, και να μεταφέρω μηνύματα. Μεγάλη προσοχή, μην γίνει απάτη, διότι εκεί καρμικά και πνευματικά έρχεται και μετά και σου δίνει μια σφαλιάρα και από εκεί που το περιμένεις. Τώρα, πώς έρχεται, δεν τη δίνω εγώ τη σφαλιάρα, τη δίνουν άλλοι, έτσι. Πάμε όμως να το δούμε, διότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι έχεις ένα δώρο και εσύ εδώ, θείο δώρο, θεϊκό δώρο, το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει πάρα πολύ. Κάτσε να δούμε τα όμορφα μηνύματα που θα σου βγουν. Έχετε το υπόψη σου αυτό, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κύπελο και το παρελθόν. Το παρελθόν βγαίνει ο Ιεροφάντης. Πρόσεξε, ο Ιεροφάντης σημαίνει ακολουθώ τα σωστά πράγματα, τελείωσε. Τελείωσε. Προσέχω τι λέω, μεγάλη προσοχή, είναι το ζώδιο του Ταύρου βέβαια εδώ από πίσω, αλλά εδώ σημαίνει ορθή διδασκαλία, ορθό δόγμα. Θα κάνεις τα πράγματα σωστά έτσι όπως είναι. Αν θέλεις να μεταφέρεις μηνύματα, θα τα κάνεις σωστά. Τελείωσε. Αλλιώς, αναλαμβάνουν άλλοι. Ωραία λοιπόν. Αλλά από την άλλη σημαίνει και πίστη, σημαίνει και ορθοδοξία, σημαίνει και σωστή διαχείριση, σημαίνει ορθός λόγος και σταθερότητα και πίστη και πίστη κτλ. Ποιο είναι λοιπόν η τωρινή σου κατάσταση. Πάλι πεντάρι και σημαίνει ότι okay, είσαι σε μια κατάσταση λίγο με παρεξηγήσεις, με δυσκολίες, δυσκολία επικοινωνίας με ανθρώπους, δεν σε καταλαβαίνουν, δεν τους καταλαβαίνεις, okay, εντάξει, δεν είναι κακό, γίνεται αυτό, έχετε όμως τώρα αυτή τη στιγμή υπόψη σου σε αυτή τη φάση την οποία περνάς. Ποιο είναι ένα μελλοντικό αποτέλεσμα, είναι ο ήλιος. Έχεις όλη τη δύναμη, έχεις τον ήλιο, φανταστική θεϊκή κάρτα, αλήθειες μόνο. Ο ήλιος αποκαλύπτει μόνο αλήθειες. Φέρε την αλήθεια στη ζωή σου, μόνο αλήθειες, και αυτός αλήθειες λέει.
Έχεις λοιπόν τις δύο αλήθειες εδώ. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σου βγαίνει εδώ πέρα, διότι μπορεί πραγματικά, εάν ακολουθήσεις, να το πω έτσι, τον ορθό δρόμο, τη σωστή διαδρομή, να σου αποκαλύπτονται και από τον άλλο κόσμο μόνο αλήθειες. Συγκλονιστικό, έτσι. Πάει λίγο πνευματικό, δεν είναι ένα, αλλά και στην πραγματική ζωή να σου έρχονται αλήθειες και πράγματα, τα οποία μπορείς να ανακαλύπτεις και να λες, οπ, με κοροϊδέψανε, αλλά εγώ το ανακάλυψα όμως. Αυτοί εδώ με δουλεύουν, αλλά το ανακάλυψα όμως. Βλέπω την πραγματική αλήθεια. Πάμε τώρα λοιπόν. Τι υπάρχει εδώ πέρα σαν επιρροές? Σημαίνει ότι πάρε το χρόνο σου. Συναισθηματικά λίγο είσαι σε μια απομόνωση. Εδώ έχει βγει ένα τεσάρι. Έχει θεϊκή ευλογία, είναι ο κόσμος. Έτσι είπαμε, είναι η γέφυρα που πολλές φορές δεν τη βλέπεις και πολύ καθαρά. Είναι όμως η ευλογία και χρειάζεται μια κατάσταση εσύ λιγάκι, okay, να βγεις και λίγο από την απομόνωση, από το δύσκολο κομμάτι, από όλα αυτά τα πράγματα. Οκ, okay, εντάξει. Πάμε τώρα λοιπόν. Τι επιρροές έχεις θετικές? Βασιλιάς Ξυφών. Αλήθεια και μόνο αλήθεια. Ακολουθείς συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένη δομή, όπως είναι τα πράγματα. Υπάρχει εδώ πέρα και το νομικό κομμάτι, νομικά, συμβουλές, νομικά, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Ακολουθώ και στον πνευματικό δρόμο μόνο την αλήθεια. Τελείωσε. Αλήθεια. Αυτό το ρίξιμο μιλάει μόνο για αλήθειες, έτσι. Ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ξεκάθαρο, αλλά και στην πραγματική ζωή. Αλήθειες, ξεκάθαρη γλώσσα, πραγματικότητα, δεν δουλεύω κανέναν, ας πω την αλήθεια και ας φύγουνε και ας μην είναι κοντά μου. Και το επόμενο, ένα πιθανό αποτέλεσμα, είναι το 3 πεντάκτων. Έχεις τη δυνατότητα της ύλης, το να βγάλεις χρήματα και να σε δουν ως ένας άνθρωπο ο οποίος έχεις όλο το εκείνο το δυναμικό, το θετικό δυναμικό, να σε πάρουν σαν άνθρωπο ειδικό, που γνωρίζει, που κάνει, και φυσικά σημαίνει και καλές συνεργασίες, σημαίνει και επαγγελματικά καλά ανοίγματα και επικοινωνίες και τα λοιπά, και να σε βλέπω σε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά. Έλα, πολύ καλό και αυτό, και με αυτόν τον ήλιο εδώ και αισιοδοξία και δύναμη και αυτά, πολύ καλό. Πάμε τώρα στο επόμενο. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι. Πάμε στο έκτο λοιπόν. Να το δεις εδώ πέρα, αυτό είναι περίεργο κύπελο. Είναι η σπήρα, είπαμε, μιλάνε με συμβολισμούς και αυτή είναι και η δικιά μου επιλογή. Δες το εδώ, ψηλό, σπήρα. Τι σημαίνει λοιπόν? Εδώ σημαίνει ότι είναι, άκουπα θα σου το πω και μην παρεξηγηθείς και πρόσεξε το, ο φυσικός μάγος, η φυσική μάγισσα. Δεν εννοούμε αυτούς που ασχολούνται με μαύρη μαγεία κτλ. Εννοούμε εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με τη μητέρα φύση. Εκείνοι που έχουν σύνδεση με τη μητέρα γη. Εκείνοι οι οποίοι αγαπάνε τη φύση, αγαπάνε τη γη, όπου είναι συνδεδεμένοι με αυτή, και αγαπάνε φυσικά εννοείται και ότι υπάρχει ζωάκια, πράγματα να βοηθήσουν και αυτά. Εδώ σου λέει λοιπόν ότι έχεις τη δυνατότητα, αυτό το σύμβολο, αυτό το κύπελο, να καταλάβεις όλα τα μυστικά που κρύβει η φύση. Όπως λένε, έχουν πει και κάποιοι, αν θυμάμαι το έχει πει ο Άγιος Αυγουστίνος, αν θυμάμαι καλά, ότι ανάμεσα στη φύση και στον πνευματικό κόσμο υπάρχουν θέματα φυσικής τα οποία απλά δεν τα κατανοούμε. Δηλαδή όλα μπορούν να εξηγηθούν, αν θέλετε, με τη φυσική επιστήμη, με την σύγχρονη επιστήμη, απλά κάποια πράγματα ακόμα δεν τα έχουμε ανακαλύψει. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Αυτό λέει και αυτό, εδώ πέρα το κύπελο. Η σύνδεση με τη φύση και τις δυνάμεις της φύσης, έτσι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα. Επόμενο. Στο έκτο, στο κύπελο, έτσι, στο έκτο κύπελο. Ωραία. Και πάμε να ρίξουμε για το έκτο κύπελο. Ωραία. Το έκτο κύπελο λοιπόν, οι δυνάμεις της φύσης. Το έκτο κύπελο με το συμβολισμό και τα σύμβολα. Σας αρέσουν και τα σύμβολα. Βλέπετε συμβολισμούς. Μιλάει η φύση μέσα από σύμβολα. Μιλάει το πνευματικό κομμάτι μέσα από σύμβολα. Μιλάω εγώ με τα ταρό μέσα από συμβολισμούς. Έτσι και σας το έχω πει τόσες φορές. Η αστρολογία, η ρυθμολογία. Μιλάνε όλα αυτά. Οι ρούνοι μιλάνε μέσα από σύμβολα. Υπάρχουν πάρα πολλά σύμβολα.
στη φύση τα οποία είναι εκεί για να μας μιλήσουν και να μας μεταφέρουν τα μηνύματα τα οποία θέλουν. Πόσες φορές δεν έχουμε ζητήσει ένα συμβολισμό, κάτι, ένα μήνυμα και μας έρχεται, πολλές φορές με απροσδόκητους τρόπους. Η ενέργεια οργανώνεται και μας τα φέρει με απροσδόκητους τρόπους και έχει να μας πει εδώ και μια βασίλισσα που είναι και της φύσης εδώ, ε? Και το 4, που και το 4 σημαίνει η δόμηση, μια βασίλισσα που έχει να πει και η γάτα που έχω και εγώ, μια μαύρη γατούλα, ε? Ο μπλάκι μου, φοβερός γάτος, και έχουν να μιλήσουν εδώ και να πούνε ενέργεια, δύναμη, σοφία, γνώσεις, ε? Και στο οποίο βεβαίως εδώ πέρα μιλάει και για την αυτοπεποίθηση που έχεις μέσα σου, τον ενθουσιασμό για να μάθεις, ε? Για το πάθος, για να μάθεις, να κάνεις, πάθος για ζωή, για πράγματα. Μην το χάσεις αυτό λοιπόν, το πλεονέκτημα. Όμως για να αρχίσουμε να ρίχνουμε, φίλες και φίλοι, και πάμε λοιπόν τώρα στο παρελθόν. Ο ήλιος, σε ακολουθεί ο ήλιος. Η αλήθεια σου, η ζεστασιά της καρδιάς σου, η δύναμή σου. Ένας άνθρωπος πολύ ζεστός, ένας άνθρωπος όπου μπορεί να βγάλει την αλήθεια του όταν του επιτρέψουν, έτσι. Λοιπόν, επιτυχία που έρχεται στη διαδρομή σου ή είχες στη διαδρομή σου με τη επιτυχία, προσέξτε, δεν εννοώ, φυσικά και θα περάσουμε δυσκολίες, αλλά εδώ η επιτυχία του να ξεπερνάς τις δυσκολίες, η επιτυχία του να ξεπερνάς όλα τα εμπόδια. Πίσω, εδώ πίσω κρύβεται ο αριθμός 10, και μετά γίνεται και ένα, που σημαίνει και τύχη, σημαίνει και νέα ξεκινήματα κτλ. Πάμε λοιπόν στον αριθμό 2, που είναι η τωρινή σου κατάσταση. Είσαι λίγο δυσκολεμένος, δυσκολεμένη. Ε? Πράγματα έχουν, κοίταξε να δεις, έχουν τελειώσει κάποια πράγματα. Καλός ή κακός, έχουν τελειώσει κάποια πράγματα. Κάποιοι κύκλοι έπρεπε να τελειώσουν. Σε έχει στεναχωρήσει, έχει κλείσει κάτι, έχει δυσκολευτεί, ό,τι ήταν και αυτό. Ναι, υπάρχει και μια. Θεωρείς ότι είναι ήττα, αλλά δεν είναι ήττα. Θεωρείς ότι είναι μια αποτυχία, αλλά δεν είναι αποτυχία. Είναι απλά ζωή που συμβαίνει. Εδώ σημαίνει πολλές φορές και ομιλία, σημαίνει και αιμονή στο κεφάλι που κολλάνε κάποια πράγματα, ή αισθάνεσαι ότι δεν έχεις και ελπίδα, είσαι χωρίς ελπίδα. Δεν είναι όμως έτσι. Εδώ είναι ζώδια του αέρα. Εντάξει, η τωρινή σου κατάσταση είναι αυτό το οποίο σου λέει ξύπνα, προχώρα και... Γιατί πρόσεξε να δεις 10. 10-10. Ε? Τα δύο δεκάρια εδώ, τα δύο τελείως αντίθετα δεκάρια. Αλλά και πάλι όμως, όταν έχουμε σε ένα deck, μάλλον σε ένα ρίξιμο, δύο δεκάρια, το οποίο το ένα όμως είναι τόσο ισχυρό όπως είναι ο ήλιος, αυτό αρχίζει και το επηρεάζει πολύ περισσότερο θετικά. Ποια είναι η μελλοντική σου κατάσταση, και είναι μη μιζεριάζεις και βγες γενικότερα, διότι θα πάρεις δώρα. Σου προσφέρει ο Θεός δώρα, ή αν θέλεις το η φύση ή το πνευματικό κομμάτι, και μην αφήνεις να χάσεις την αυτοσυγκέντρωσή σου και το σκοπό σου, έτσι. Μην μείνεις σε απάθεια, μην πεις ότι α, okay, δεν θα πάρω κάποιο ρίσκο, βαρεμάρα γενικότερα, έχεις μπει και λες τα παρατά όλα, βαρέθηκα, δεν θέλω να ασχοληθώ με τίποτα, είναι όλα τραγικά, είναι όλα δύσκολα. Δεν είναι όμως έτσι. Αυτό θέλει να σου πει αυτή η κάρτα και σε συνδυασμό με αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, προχωράμε κανονικότατα. Με ό,τι και αν θα αντιμετωπίζεις δυσκολίες, τι είναι αυτό που σε σταυρώνει, ορίστε. Ένας υπότης. Ένας υπότης πεντάκτινου. Και σου λέει λοιπόν εδώ ότι θέλει πειθαρχία, θέλει μέθοδο, θα πετύχεις τα όνειρά σου, θέλει υπομονή όμως, θέλει λίγο-λίγο, θέλει λίγο-λίγο να το χτίζεις, έτσι. Φυσικά είσαι ανεξάρτητος, χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή, έχεις την εξυπνάδα, την υπευθυνότητα, αλλά είσαι και πολύ αποτελεσματικός, αποτελεσματική γενικότερα, και σου δίνει δύναμη όλο αυτό για να προχωρήσει. Είναι και η κεντρική κάρτα λοιπόν, που σημαίνει ότι... Όχι, δεν είναι η κεντρική κάρτα, είναι η κάρτα που σε σταυρώνει. Δηλαδή έρχεται στο δρόμο σου, στη διαδρομή σου, και σημαίνει ότι αυτό θα το συναντήσεις μπροστά σου, είναι ήδη μπροστά σου, και θα χρειαστεί να το προχωρήσεις και να το αντιμετωπίσεις και να το ξεπεράσεις, έτσι. Και είναι μια χαρά και είναι πολύ ok. Ανάλογα με το δικό σου ρυθμό, πάρε το χρόνο σου να συνέλθεις δηλαδή. Η επόμενη κάρτα είναι μια θετική έκβαση, ας πούμε, του θέματος όλου εδώ. Κυρίως αυτή και η κάρτα κυβερνάται από το Σκορπιό. Παρ' όλα αυτά όμως αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Το 6 κούπα είναι από τις πιο χαρούμενες κάρτες, που σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, βγες εκεί έξω στον κόσμο, βγες με αγάπη, βγες με μια έτσι καλοσύνη, με μια ευγνωμοσύνη. Λοιπόν, και μια άνεση, ας το πούμε, και okay, εντάξει, πέρασες από δυσκολίες, γιατί είναι και καρμπική κάρτα αυτή, έπρεπε να τις περάσεις, εδώ είναι ο Σταυρός του Αγίου Ανδρέα, έπρεπε να τα περάσεις αυτά, ένα σημείο συνάντησης, έπρεπε να γίνουν αυτά για να μάθεις.
Εντάξει. Και εδώ σημαίνει και βοήθειες, μπορεί να σημαίνει και βοήθειες από το παρελθόν και από ανθρώπους από το παρελθόν που σε αγαπάνε, που έρχονται στο προσκήνιο και θα σε στηρίξουν τουλάχιστον ψυχολογικά. Λοιπόν, και το επόμενο είναι ότι ποιο είναι το πιθανό αποτέλεσμα. Έχουμε έναν άλλον υπότη εδώ, λοιπόν. Κοίταξε να δεις, έχουμε τον υπότη Ξυφών. Ο υπότης Ξυφών είναι αυτός ο οποίος ορμάει, είναι αυτός ο οποίος έχει δύναμη. Σου λέει: έχεις δύναμη, έχεις ενέργεια, είσαι έτοιμος να κατακτήσεις τον κόσμο. Μη φοβηθείς τίποτα. Δεν είναι ώρα για να φοβηθείς. Αν τα βάλω εδώ 3 και 3 μας κάνουν 6. Λοιπόν, το εξάρι λίγο εδώ, τα δύο δεκάρια και το εξάρι είναι αυτά που είναι σαν αριθμοί γενικότερα που υπερισχύουν. Να είσαι χωρίς φόβο. Να έχεις φιλοδοξία, να έχεις ανταγωνισμό. Και όταν λέμε ανταγωνισμό, να ανταγωνιστείς. Ναι, ο κόσμος είναι ανταγωνιστικός, να ανταγωνιστείς και εσύ, παρόλο που μπορεί να σε κουράζει αυτό. Το να ανταγωνιστείς όμως με ένα υγιή τρόπο, οι άλλοι κάνουν χτυπήματα και άλλα από τη μέση. Εσύ όμως εδώ δεν μασάς από αυτά. Θα κάνεις τα δικά σου, ε. Σημαίνει επίσης μυαλό ξουράφι, σημαίνει επιστήμη, σημαίνει, δηλαδή επιστήμη εννοώ, δηλαδή σπουδές. Όρμα να κατακτήσεις τα όνειρά σου, όρμα να κατακτήσεις αυτά τα οποία θέλεις. Και αυτό είναι μια πανέμορφη εικόνα όσον αφορά για το 6 που βγαίνει εδώ πέρα και τα εξάρια μας ας πούμε και μιλάνε δηλαδή για το συγκεκριμένο ρήξιμο. Δεν έχεις να φοβηθείς απολύτως τίποτα. Όλα είναι συγκλονιστικά με πολύ δυνατό μήνυμα. Ναι, πέρασες δύσκολα, πέρασαμε δύσκολα, οκ. Okay. Υπάρχουν άνθρωποι που μας ζηλεύουν, που μας προδίδουν, οκ. Okay, τι να κάνουμε, αυτό είναι όμως, έτσι είναι η ζωή, έτσι τα πράγματα. Και για να μας προδίδουν, για να μας ζηλεύουν και να μας ρίχνουν, να θέλουν να μας ρίξουν από εκεί που είμαστε, σημαίνει ότι κάτι καλά κάνουν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε φυσικά την εγγραφή σας, τη ειδοποίηση στο όλες, το like σας και φυσικά εννοείται, αν θέλεις, έλα να γίνεις μέλος. Δεν είναι υποχρεωτικό, εγώ θα συνεχίσω να ανεβάζω τέτοια βίντεο, αλλά ως μέλος όμως κάνω κάποια ιδιαίτερα πράγματα και κάποιες πολύ ιδιαίτερες αναλύσεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ που με παρακολούθησες, να είσαι καλά, να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας.